πρώτα με τον coach της ΑΕΛ, coach από εδώ, ο οποίος έχει ένα θέμα με τη μέση σου, μου λες. Είσαι εντάξει πρώτα απ' όλα, υγεία σου, έτσι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Σε είδα να κάθεσαι στον πάγκο και να πανηγυρίζεις αυτή τη μεγάλη νίκη. Κάθοντας, δεν μπορείς να πάει να χορέψεις με τους παίχτες στο τέλος. Γενικά, πες μου λίγο για το πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή, έχοντας πάρει μια πολύ σημαντική νίκη και ειδικά μετά από το Κάζο, θα το έλεγα στην Πάφο. Κάζο, βέβαια, είχατε και τις απουσίες. Ωραία, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα της Ανορθώσεις για το ωραίο παιχνίδι που έπαιξε εναντίον μας. Από εκεί πέρα, οι νίκες είναι για τους παίχτες και οι ήττες για τους προπονητές. Όσο αφορά το σημερινό παιχνίδι, έπρεπε να βγάλουμε σίγουρα αντίδραση. Περάσαμε τα κάστια την προηγούμενη εβδομάδα. Στο ζέσταμα, άμα έρχεται ο Μπιουκάνο να σου λέει ότι coach, έχω κράμπες στο στονάχι, δεν μπορώ να παίξω. Ο ψηλός ήταν με bad mood και έπρεπε να φύγει. Εντάξει, είμαστε με πολύ κακή βραδιά, έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση. Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο γιατί πραγματικά ήταν ο εκτός μας παίχτης. Και η αντίδραση ήταν. Μεγάλη νίκη για μας. Ήταν μια μεγάλη νίκη για μας. Μπορούμε να πούμε πλέον ότι η ΑΕΛ πάει για τετράδα. Θεωρείτε ότι έχετε τη δυνατότητα, ξέροντας πλέον και τις άλλες ομάδες, να τα καταφέρετε? Κοιτάξτε, ουσιαστικά πλέον στο παιχνίδι της τετράδας είναι Ανόρθωση, Απόλλωνας και εμείς. Ουσιαστικά. Από εκεί πέρα, θεωρώ ότι βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, μπορούμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και με τον Χέντερσον τώρα να έρχεται στην ομάδα, πόσο θα βοηθήσει αυτό την ΑΕΛ? Το παιδί είναι με 5 προπονήσεις. Μπήκε σήμερα στο γήπεδο, ήταν λίγο χαμένος με τον κόσμο, με τον τρόπο που παίζουμε. Σίγουρα, μόλις προσαρμοστεί, θα μας βοηθήσει αρκετά. Είναι η θέση που μας πονάει γενικώς. Περιφέρεια είμαστε όσο καλύτερα γίνεται. Από εκεί και πέρα, ο καινούριος παίχτης ελπίζουμε να προσαρμοστεί το συντομότερο, γιατί έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Και πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ.